Να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή, ζήτησε τηλεφωνικά από τον πρόεδρο τη Βουλή, Κώστα Τασούλα, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντα παρέμβαση για το θέμα που σχετίζεται με τη μηνυτήρια αναφορά του πρόεδρου του Πασόκ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη, περί παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου. Στη τηλεφωνική του επικοινωνία, ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαλευκανθεί απόλυτα και γρήγορα η υπόθεση. Η Επιτροπή, όπω ανακοινώθηκε, θα συγκληθεί αύριο Παρασκευή στι 2, κατά τη διάρκεια τη οποία έχουν κληθεί σε ακρόαση ο διοικητή τη ΕΕΠ και ο πρόεδρο τη Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, ενώ παρίστανται η Υπουργή Επικρατείας Γιώργος Γιώργο Γεραπετρίτη και ψηφιακή διακυβέρνηση Κυριάκο Περακάκης. Όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση συντάχθηκαν με την πρόταση του Πασό Κινάλ για άμεση σύγκληση τη Επιτροπή Θεσμών, χαρακτηρίζοντα το μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση δεν πρόκειται να συμβαστώ με μισόλογα και με υπεκφυγέ. κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα έρθει απολογούμενη στη Βουλή για παράνομε παρακολουθήσει πολιτών και πολιτικών. Περιμένουμε από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν την τροπολογία που καταθέτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να καταργηθεί η διάταξη που δεν επιτρέπει την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με παρακολούθηση που έχουν υποστεί. Σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, είναι αδιανόητο να λαμβάνουν χώρα περιστατικά παρακολούθηση. Ο κ. Ανδρουλάκη, που βρίσκεται από χθε στην Κρήτη και θα συνεχίσει αύριο το πρόγραμμά του με επίσκεψη και συναντήσει στο Τιμπάκι και τι Μήρε, κατέθεσε και τόνισε, από ειδική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι αταλάντευτη η θέση τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση να ρηχτεί άπλετο φω στην υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη και όλε οι αρμόδιες υπηρεσίε πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Η κυβέρνηση θα στηρίξει κάθε προσπάθεια για να υπάρξει φω καταγγελίε, ώστε καμία σκία, απορία ή γκρίζα ζώνη να μην μείνει στα θέματα αυτά που αφορούν τη δημοκρατία. Εκτό τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, για το θέμα έχουν ενημερωθεί με επιστολέ αρμόδια όργανα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωκοινοβουλίου. Στα ηγετικά κλιμάκια του Πασόκ θεωρούν πω πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση απόπειρα παραβίαση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Όπω επισημαίνουν, δεν επιχειρήθηκε να θυγεί μόνον η ιδιωτικότητα του κ. Ανδρουλάκη και το απόρριτο των επικοινωνιών του που κατά το Σύνταγμα είναι απόλυτα παραβίαστο. Επιχειρήθηκε να θυγεί και η πολιτική δραστηριότητά του και κατ' επέκταση διακυβεύεται η ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματο.